Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Δήμο Σερβιών. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΑΣΤ με τον Δήμαρχο Σερβιών, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαγκρασά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, πριν πάμε να δούμε λίγο έργα και δράσεις του Δήμου Σερβίων και για το 2021, θα ήθελα ένα σχόλιο. Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό, τι γίνεται με την πανδημία στην ευρύτερη περιοχή και τι εικόνα έχουμε την τελευταία περίοδο? Καταρχάς, εδώ και ένα μήνα σχεδόν, κάθε Δευτέρα καλή ώρα σαν σήμερα, ενημερωνόμαστε από τα κεντρικά του ΙΟΔΗ. Τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, εκτός της πρώτης εβδομάδας που υπήρχαν 7 ενεργά κρούσματα, τις επόμενες ήταν μηδενικές, με τη σημερινή αναφορά ένα ενεργό κρούσμα σε όλο το Δήμο και κανένα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή βλέπετε ότι είναι πολύ καλή εικόνα, προσέχει ο κόσμος, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα και είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι το ανάγλυφο του Δήμου Σερβίων μας βοηθάει έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά. Είμαστε αρικοτοποιημένη περιοχή, δεν υπήρχαν ποτέ μεγάλες συγκεντρώσεις. Στηρίσαμε ευλαβικά σε πρώτη φάση τα μέτρα, τηρούμε στη συνέχεια και τα μέτρα. Νομίζω μακάρι να μας πάει έτσι. Για την ώρα είμαστε σε πολύ πολύ καλό επίπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθω στην κακοκαιρία λίγο. Να πούμε ότι βγάλατε και μια ανακοίνωση αργά σήμερα το μεσημέρι ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία του Δήμου Σερβίων αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου και με μια ώρα καθυστέρηση θα λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός. Για ενημερώστε μας λίγο και πώς αντιμετωπίσατε όλες τις παρεμβάσεις αυτού του Σαββατοκύριακου, το οποίο είχαμε άσχημες καιρικές συνθήκες. Εμείς θα έλεγα ότι είμαστε μαθημένα να τα βουνά από τα χιόνια και η περιοχή μας πάντα είχε χιόνια. Φέτος δεν μας τίμησε το χιόνι, μας τίμησε λίγο αργά. Δυστυχώς το χιόνι δεν είναι πολύ όσο πιθανό να θέλαμε για να έχουμε εμπλουτισμό των νερών. Δυστυχώς η παγωνιά είναι που κάνει τη μεγάλη ζημιά. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση λόγω των πολικών χαμηλών θερμοκρασιών να έχουμε κλειστά και αύριο τα σχολεία. Ούτως ή άλλως τα σχολεία δημιουργούνται μέσω τηλεκπαίδευση. Τα παιδιά μας επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν με τηλεκπαίδευση. Νομίζω ότι για ένα-δύο μέρες δεν θα χαλάσει και τόσο ο κόσμος. Οπότε θεωρώ ότι έπρεπε να κλείσουμε λόγω των πολικών θερμοκρασιών. Γενικά το βαρύ μέρος του, το περισσότερο μέρος του χιονιού έπεσε στην περιοχή των Σερβίων. Στα ορεινά έχουμε λιγότερα χιόνια και λιγότερα προβλήματα. Το βασικό είναι ο πάγος που θα επιστούσα την προσοχή σε όλους και κυρίως στους ηλικιωμένους να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις, γιατί πραγματικά ο ολικός παγετός δεν βοηθάει στο να ξεπαγώσουν οι δρόμοι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί κατά τις εξόδους μας. Ας μείνουμε, έχουμε τόσο καιρό μέσα, ας μείνουμε άλλες 2-3 μέρες ακόμη μέσα. Δεν υπάρχει λόγος κυκλοφορίας. Προβλήματα ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, επειδή σήμερα ξεκίνησε το λιανικό εμπόριο, ένα μήνυμα αισιοδοξίας και για τα καταστήματα του Δήμου Σερβίων, για τους επιχειρηματίες που τόσο καιρό περίμεναν να ανοίξει το λιανικό εμπόριο και να επανέλθουν. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα τοπικά καταστήματα θα έπρεπε να είναι ανοιχτά από αρκετό καιρό. Το σίγουρο είναι ότι βγήκαμε επιτέλους από το τούνελ. Βλέπουμε επιτέλους λίγο φως. Νομίζω ότι όταν πάμε στη δουλειά μας είμαστε πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν πώς και πώς να πάνε στις δουλειές τους. Αυτό που έχω να πω είναι μακάρι να μην επανέλθει ουδένα τέτοιο κύμα πανδημίας. Να είναι το τελευταίο κλείσιμο όλων των καταστημάτων και να κοιτάμε με πιο μεγάλη αισιοδοξία, γιατί νομίζω η κατραπακιά που έφαγε όλο το λιανικό εμπόριο ήταν πολύ πολύ μεγάλη, αλλά νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να δούμε και αισιόδοξα τα πράγματα. Το να λέμε τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα προσπαθούμε όλοι μας μέσω της δουλειάς μας να γίνουμε καλύτεροι και φυσικά να μην ξαναπάθουμε πάλι τα ίδια με την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Τι ενέργειες έχουν γίνει από τη δική σας πλευρά τώρα, τι ενέργειες έχουν να στηριχθεί αυτοί οι κλάδοι όσον αφορά και τα τέλη κλπ. Δηλαδή, ακούμε πολλούς επιχειρηματίες να λένε ότι πρέπει οι Δήμοι να πάρουν πρωτοβουλίες, να μειωθούν τα τέλη, κάποια καταστήματα να μην πληρώσουν. Τι σκέφτεστε, κύριε Δήμαρχε? Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το θέμα να μην πληρώσουν. Ούτως ή άλλως δεν πλήρωναν. Σωστά. Το κρίσιμο είναι πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε. Είμαστε σε επαφή και με το επιμελητήριο να μπορέσουμε να δώσουμε ζεστό χρήμα. Γιατί ο Δήμος Σερβίων είναι γενικά καλά. Το κρίσιμο και το σημαντικό είναι να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε και όλοι αυτοί που πλήκαν να πάρουν χρήματα, το να πω ότι δεν θα πληρώσουν τα τέλη, δεν κερδίζουν τίποτα. Σωστά. Γιατί ούτως ή άλλως, αφού δεν δούλεψαν, εννοείται δεν θα πληρώσουν. Και φυσικά θα το πάρουμε απόφαση. Το ζήτημα δεν είναι τι τους κόβεις, το ζήτημα είναι τι τους δίνεις. Αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε κάποια πράγματα, το προσπαθούμε εδώ και καιρό. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε να δώσουμε σε κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ κάποια χρήματα. Το να πούμε ότι δεν θα πληρώσουν την επόμενη χρονιά τα τέλη.
καταστημάτων κτλ. Νομίζω ότι είναι το μόνο εύκολο και θα το κάνουμε. Αλλά το κρίσιμο, επαναλαμβάνω, δεν είναι τι θα κόψουμε από αυτά που θα πλήρωναν. Το κρίσιμο είναι τι μπορούμε να δώσουμε από τα δικά μας έτσι ώστε να απαλύνουμε τον πόνο μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη στιγμή, έχουμε στρέψει οι υπηρεσίες μας τον τρόπο με τον οποίο θα βρούμε έτσι ώστε και να ενημερωθούν και να μπορέσουμε να τους δώσουμε κάποια χρήματα. Έτσι ώστε και αυτοί να σηκώσουν κεφάλι κάπως πιο γρήγορα. Ωραία. Τώρα, πριν πάμε στα έργα και στις δράσεις του Δήμου, θα ήθελα να πάμε λίγο στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για το ΧΙΤΑΝ. Η Δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Σταφής Αμιάντου, κύριε Ελευθερίου, προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις και τη δράση. Δηλαδή, από τα λίγα δημοτικά συμβούλια που είχε τέτοια αντιπαράθεση και τέτοια αντίδραση. Επιμένετε εσείς το να δημιουργηθεί χώρο στην περιοχή? Ακούστε. Να το επαναλάβουμε και να καταλάβει και ο κόσμος τελικά ποια είναι η θέση δική σας και το τι θέλουν και οι συνάδελφοί σας από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να απαντήσω μια ερώτηση. Ναι. Είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει το κράτος και η περιφέρεια, ξέρουμε? Ο έντονος αρνητισμός, το όχι, όχι, όχι σε τίποτα, δεν βοηθάει κανέναν. Ναι. Η περιοχή ήδη έχει εγκατασταθεί χιτά, ήδη έχουν θαυτεί αμιαντούχα υλικά. Εγώ αυτό που ρωτώ είναι... Αποκατάσταση είχε γίνει από την ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Κοζάνης, ναι. Έχουν ήδη θαυτεί. Αυτό που εγώ δεν μπορώ να είμαι ευθύς εξ αρχής αρνητικός είναι να πρέπει να μάθω τι, όχι μόνο εμείς, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε σωστά. Mm-hmm. Τι πρόκειται να γίνει εκεί. Μάλιστα. Από τη στιγμή που πρόκειται να γίνει, να έχουμε τα χαρτιά στα χέρια μας, υπάρχουν δόξα τω Θεώ επιστήμονες και ανεξάρτητοι και επιτροπές οι οποίοι θα μελετήσουν τις περιβαλλοντικές μελέτες. Θα πάμε στην τοπική κοινωνία με βάση αυτά τα οποία θα ξέρουμε και θα τους ζητήσουμε το λόγο, ναι ή όχι. Το να πω από τώρα όχι και να μην θέλω να γίνει τίποτα στην περιοχή μου είναι το μόνο εύκολο. Δυστυχώς η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι... ναι, έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε, γιατί να πούμε όχι? Άρα είμαι ξεκάθαρος απόλυτα. Μακάρι να γίνει το έργο, επαναλαμβάνω, μακάρι να γίνει το έργο χωρίς όμως ουδένα περιβαλλοντικό αρνητικό αποτύπωμα. Και δεν πρόκειται να γίνει το έργο αν υπάρχει έστω και στο ένα χιλιοστό αρνητικού πώς να το πω, αποτυπώματος περιβαλλοντικού. Εσείς τι ζητήσατε, ποια ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχθές, τι αποφασίσατε? Δεν αποφασίσαμε. Έμεινε έτσι μετέωρο το θέμα. Δεν έμεινε μετέωρο. Μάλιστα. Για να αποφασίσεις, πρέπει να αποφασίσεις επί μιας συγκεκριμένη. Άρα εσείς δεν έχετε κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή. Απλά συζητιέται το θέμα και ακούγεται. Ακριβώς. Μάλιστα. Απλά εμείς προσπαθήσαμε, δεν το φέραμε εμείς, το θέμα το έφερε η αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθήσαμε να δούμε. Υπάρχει βέβαια έντονος προβληματισμός και έντονος αρνητισμός στο σχηματισμό οτιδήποτε. Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς αρνείσαι για κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Mm-hmm. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Για μένα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι με βάση τους επιστήμονες, δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς, mm-hmm. πάρουμε όλα τα στοιχεία της πιθανής μελέτης που σχεδιάζει να φτιάξει το Υπουργείο, η Περιφέρεια, αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το έργο, και από εκεί και πέρα εμείς θα πούμε ναι ή όχι. Ρωτάω το εξής, ο Δήμος Σερβίων αν πει όχι και είναι αποφασισμένο να γίνει κεντρικά, μπορεί να το σταματήσει το έργο? Είναι εύκολο να βγει ο κόσμος στον δρόμο. Είναι όμως δύσκολο να σταματήσει ένα έργο το οποίο θα εξελιχθεί. Ρωτάω. Υπάρχει σχεδιασμός από εσάς, κύριε Δήμαρχε, τουλάχιστον αν γίνει αυτό το έργο, συμφωνήσετε δεν συμφωνήσετε εσείς, να ζητήσετε κάποια ωφέλη για την κοινωνία? Δηλαδή, τα ωφέλη είναι η θέση εργασίας. Ακούστε, ακούστε. Ναι. Αυτό που εμείς θα πρέπει να κάνουμε είναι σε πρώτη φάση να δούμε τον σχεδιασμό. Μάλιστα. Αν δούμε τον σχεδιασμό, θα πάμε με βάση τη δικιά μας ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, θα μελετήσουμε τον σχεδιασμό και θα πάμε στην τοπική κοινωνία. Και η τοπική κοινωνία έχει το απόλυτο δικαίωμα να πει το ναι ή όχι. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το ναι ή όχι της τοπικής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, το τι θα φτιάξει μετέπειτα, πώς θα εξελιχθεί το κράτος ή η περιφέρεια, δεν είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα, αλλά επαναλαμβάνω. Δεν μπορείς πριν δεις κάτι να το απορρίψεις. Πρέπει να το δεις. Και για να αποφασίσεις σωστά πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη άποψη γύρω-γύρω. Γι' αυτό και εμείς αυτό που θα κάνουμε μόλις θα έρθει ο σχεδιασμός είναι να δημιουργήσουμε επιτροπή από όλους, από την αντιπολίτευση, από επιστήμονες οι οποίοι ήδη έχουν
εκφραστεί για το ζήτημα από άλλους ειδικούς επιστήμονες και από εκεί και πέρα αυτή την εξωτερική επιτροπή να την φέρουμε στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Η τοπική κοινωνία έχει το α και το ω. Για να αποφασίσει. Δημοκρατικότατα. Από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν μπορούμε ευθύς εξ αρχής να είμαστε αρνητές. Γιατί... Χωρίς την πρόταση, αυτό λέτε. Μάλιστα. Μην κάνεις τίποτα, δεν σημαίνει ότι λύνεις ένα... Έτσι. Πρόβλημα. Θα δημιουργήσει πολύ πολύ περισσότερα. Γιατί το πρόβλημα αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί από το 2004, το 2003. Γιατί είναι πρόβλημα του Ζιδανίου ή του Μικροβάλτου ή είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Και από τη στιγμή είναι πρόβλημα της Ελλάδας και πρέπει να λυθεί, θα πρέπει και εμείς να έχουμε λόγο στο λύση αυτού του προβλήματος. Αν από τώρα πάμε απέναντι, βγούμε στα κάγκελα, το μόνο που θα δημιουργήσουμε είναι αρνητισμό και το μόνο το οποίο θα δημιουργήσουμε είναι υπεκφυγές. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ λέω τα σίκα σίκα με τη σκάφη σκάφη. Αν κάτι πρέπει να γίνει, χωρίς επαναλαμβάνω αρνητικό αποτύπωμα περιβαλλοντικό, θα πρέπει να γίνει. Είναι εύκολος αφορισμός και εύκολος να πας με το ποτάμι. Το δύσκολο είναι να πας κόντρα στη λογική πιανού όμως του συνολικού κέρδους της περιοχής. Η περιοχή μας καταραίει. Εάν επιμείνουμε και λέμε όχι σε όλα, τότε το μόνο που θα μας μείνει θα είναι το κουφάρι της... Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πρόταση και θα το ξαναδούμε το θέμα. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να έρθουμε λίγο στα έργα και στις δράσεις του Δήμου. Είδαμε και ένα βίντεο το οποίο έχετε κυκλοφορήσει με τις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής Σερβίου. Κύριε Δημάρχε, σας ενοχλεί η κριτική που σας ασκείται στο πρόσωπό σας τώρα τελευταία, μια για το ρεύμα, μια για τη μείωση των χρεών κλπ. Και βλέπω ότι καθημερινά και σαν αρτής σας στο Facebook απαντάτε για κάθε έργο ή μια παρέμβαση που κάνετε με ένα δικό σας τρόπο, διαφορετικό. Ακούστε. Πάντα απαντώντας και στην κριτική που σας ασκείται όμως. Κύριε Μακρατζά, εμείς μιλάμε με εικόνες, μιλάμε με φωτογραφίες, μιλάμε με έργα. Ναι. Ας μας πούν αυτοί που μας κατηγορούν ποιος άλλος δήμος στην περιοχή μας ή στη Βόρεια Ελλάδα σβήστηκαν τα χρέη της ΔΕΗ. Κανένα. Αυτή τη στιγμή δεν χρωστάτε τίποτα στη ΔΕΗ. Κανένα, ακριβώς. Ας μας πει αυτοί που μας κατηγορούν όλα αυτά τα έργα ότι ξαφνικά σβήσαμε το χρέος από το μείον σχεδόν 4,5 στο συν 1,5. Ναι. Είναι ψέματα. Θα πει κάποιος, ρε Ελευθερίου, εσύ είσαι θαυματοποιός. Η απάντηση είναι όχι. Ο Ελευθερίου απλά ανακάλυψε τα οποιαδήποτε σκουπίδια έμπαιναν συνεχώς κάτω το χαλί. Και αυτά ένα-ένα τα τελείωσε. Άρα λοιπόν είναι ένας δήμος ο οποίος δεν εισέπρατε νερά επί χρόνια. Και πρώτη φορά στείλαμε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς να ξέρει... Και πληρώνει ο κόσμος τώρα, ξεκίνησε να πληρώνει δηλαδή. Φυσικότατα και πληρώνει, αν δεν του στέλνει λογαριασμό πώς θα πλήρωνε. Άρα λοιπόν κάναμε απλά καινοτόμα πράγματα τα οποία έφεραν έσοδα στο Δήμο και φυσικά ο Δήμος παράγει έργο, τα λεφτά των δημοτών πιάνουν τόπο. Αν κάποιοι στεναχωριούνται για τον προβολή, δεν έχουμε άλλο τρόπο να προβάλλουμε και αφού δεν έχεις άλλον τρόπο προκειμένου να πληρώσεις, προτιμάς να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη λογική. Δυστυχώς με τα έργα μας στεναχωρούμε πολλούς. Αυτούς οι οποίοι ήταν οι Κασάνδρες και περίμεναν η Δημοτική μας Αρχή να αποτύχει. Η Δημοτική μας Αρχή όμως είναι πάρα πολύ δυνατή, έκανε όσα δεν έκαναν όλοι οι άλλοι πολλές δεκαετίες, έχουμε εντάξει έργα της τάξης των 22 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τις προτάσεις μας χωρίς να δαπανίσουμε χρήματα από τον Κορβανά του Δήμου. Ακολουθούμε μια νέα τακτική η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το παρελθόν. Ποια είναι αυτή η οικονομία? Μάλιστα. Το να πετάξεις τα χρήματά σου σε άσκοπες και αδιαφανείς μελέτες και πολύ 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 προσγείωση στον νέο τρόπο, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και ηλεκτρονικά μέσα διαχείρισης πραγμάτων. Όλα αυτά μας έβγαλαν από ένα Δήμο ο οποίος ήταν του πεταματού ή για γέλωτες από κάποιους να είναι αυτή τη στιγμή δαχτυλοδεικτούμενος, γιατί είμαστε ο πρώτος Δήμος στη Δυτική Μακεδονία που κατέθεσε έργο στον Τρίτη 6.400.000 ευρώ και περιμένουμε με βάση τον Υπουργό να εγκριθεί 6.400. Ουδέποτε έγινε τέτοιο έργο σε οποιαδήποτε δημοτική αρχή από τότε που ιδρύθηκε ο Δήμος Σερβίων. Και όλα αυτά έγιναν χωρίς να ξοδέψει ο Δήμος τα τεράστια ηλικιώδη ποσά για μελέτες. Νιώθετε αδικημένος όταν υπάρχει αυτή η κριτική? Άρα εφόσον με αυτά που μου παρουσιάζετε. Απλά χάλασα σούπα σε μερικούς που δυστυχώς χάσαν την κουτάλα. Αυτό φαίνεται, αυτό δείχνει ότι Μήπως και οι δικοί σας συνεργάτες. Πώς. Και δικοί σας συνεργάτες. Και
Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε 9 άτομα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7. Ας αναλογιστούν αυτοί για ποιο λόγο και γιατί φύγανε. Δεν είμαι εγώ που θα τους κρίνω, εγώ έκρινα τους συνεργάτες και κρίνω τον εαυτό μου. Μάλιστα. Και χρόνια θα με κρίνει και εμένα ο λαός. Από εκεί και πέρα παίρνει σκληρές αποφάσεις γιατί. Γιατί είσαι αυτός που τραβάει το μεγάλο φορτίο και θα πρέπει να συνεχίσεις προς μια γραμμή την οποία χάραξες από την αρχή. Γιατί οι πιθανές παρεκκλήσεις αλλάζουν το μοτίβο της γέφυρας. Η γέφυρα είπε φως παντού και ρίχνουμε φως παντού. Φως στα οικονομικά, μπήκαν φως στα οικονομικά. Μάλιστα. Μελέτες, μπήκαν φως στις μελέτες. Τώρα αυτό που έρχεται είναι να αρχίσουμε να υλοποιούμε. Γιατί 9 εκατομμύρια ευρώ έργα αυτή τη στιγμή έχουν μπει μπουλντόζες και δουλεύουν. Αυτό πρέπει να το τελειώσουμε. Δεν είναι μόνο το αρχίσουμε. Άλλα 11 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί, είναι έτοιμα να εγκριθούν. Και αυτά πρέπει να τα τελειώσουμε. Γιατί πολύ απλά μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος πάντα ήταν στην ανυποληψία και ξαφνικά βρέθηκε στο επίκεντρο. Αυτό στεναχωρεί κάποιους. Τι να κάνουμε. Θα αντέξετε, κύριε Δήμαρχε, μέχρι το τέλος, γιατί δεν έχετε την πλειοψηφία, λέω, με την έννοια για κάποιες αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν χρειαστείτε και συνεργαστείτε κάποια στιγμή με την αντιπολίτευση, με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Ούστε, η πρόταση για την αντιπολίτευση είχε γίνει. Υπήρξαν οι επαφές, δυστυχώς κάποιοι δεν ήθελαν γιατί θεώρησαν ότι θα έμπαινα σε παζάρια. Δεν μπαίνω ποτέ σε παζάρια. Όποιος θέλει να βοηθήσει, να βάλει πλάτη. Αλλά ανταποδοτικά εγώ δεν δίνω για οποιαδήποτε θέση. Όποιος θέλει να βάλει πλάτη, θα βάλει πλάτη. Ο νόμος είναι έτσι ώστε να βοηθήσει την εκάστοτε δημοτική αρχή να εκτελέσει το έργο της. Αν κάποιοι της αντιπολίτευσης το μόνο που κάνουν, γιατί αυτό κάνουν συνέχεια, είναι να κάνουν ενστάσεις, εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Ας κάνουν ενστάσεις. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα τραβήξουμε το δρόμο μας και στο τέλος θα δικαιωθούμε. Γιατί πολύ απλά ήδη σε 16 μήνες ο Δήμος μας έχει βγει από την απόλυτη ανυποληψία και δείχνει ότι μπορεί να είναι σφριγγυλός. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Δήμαρχε, και θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα αναλυτικά. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.